Γεια σας, είμαι ο Άγγελος Φαγιανάκης από το digitallife.gr και μπροστά μου έχω το LG Optimus Hub ή αν προτιμάτε LG Univa ή και LG Y510 όπως συνηθίζουν να το αποκαλούν οι Κορεάτες. Να πούμε ότι η συσκευή θεωρείται διάδοχος του LG Optimus One P500, κυκλοφορεί ήδη στα καταστήματα και κοτιμάται στα 199 ευρώ. Έχει το λειτουργικό Android έκδοσης 2.3 σε σχέση με το Optimus One P500 και αρκετές διαφοροποιήσεις που αφορούν στο hardware. Καταρχήν έχει οθόνη μεγαλύτερη με διάμετρο 3,5 inches. Η ανάλυση δυστυχώς παραμένει ίδια στα 320x380 pixels, που σημαίνει ότι έχει πέσει και το pixel density. Έχει 512 MB μνήμης RAM. Έχει 150 διαθέσιμα για το χρήστη, καθώς και επέκταση microSD. Επίσης έχει επεξεργαστεί στα 800 MHz αντί για τα 600 που είχε ο προκάτω χώστου. Είναι ο γνωστός Qualcomm που έχουμε δει και σε άλλες προτάσεις στις αγορές. Θα προτιμούσαμε να έχει επεξεργαστεί στο 1G, ωστόσο δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την ταχύτητά του και είναι αρκετά καλό σε απόκριση, εφόσον η οθόνη τυπική LG είναι πολύ καλή γενικώς και σε ποιότητα απεικόνησης και σε γωνία εστίασης και στα χρώματά της και για οτιδήποτε άλλο μπορεί να την αξιολογήσει κάποιος. Να πούμε ότι η συσκευή έχει μπαταρία στα 1500 mAh που της προσφέρει εύκολα 2 ημέρες χρήσης, ενώ αν είστε συντηρητικοί με data μπορεί να σας προσφέρει και παραπάνω. Το βλέπετε εδώ λοιπόν ότι η μπαταρία είναι στα 1500 mAh. Επίσης η συσκευή έχει κάμερα στο πίσω μέρος που είναι στα 5 MP για τη λήψη φωτογραφιών, δυστυχώς χωρίς υποβοήθηση κάποιου LED flash, ενώ τραβάει μόνο VGA βίντεο στα 24 καρέ. Δεν ξέρω αν σε μελλοντική αναβάθμιση θα υπάρξει ωστόσο δυνατότητα για λήψη 720p βίντεο. Να πούμε ότι η συσκευή έχει όλους τους τυπικούς αισθητήρες που βρίσκει κάποιος σε ένα smartphone, έχει ραδιοφωνικό δέκτη FM, ενώ υποστηρίζει Bluetooth 3 και έχει και Wi-Fi. Μπορούμε να δοκιμάσουμε τώρα να μπούμε στο ίντερνετ, να πληκτρολογήσουμε λοιπόν το digitallife.gr, το έχουμε ήδη γράψει. Βλέπετε εδώ λοιπόν πως είναι ο browser, ακόμα φορτώνει το digitallife.gr. Εδώ μπορεί κάποιος να ανοίξει πολλαπλά tabs, να πάει σε μια άλλη ιστοσελίδα. Βλέπετε λοιπόν δεν είναι τόσο smooth η κίνηση στον browser, ωστόσο αυτό είναι κάτι που δικαιολογείται εν μέρει και από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη συσκευή είναι προπαραγωγής, όχι το λογισμικό αλλά το hardware είναι προπαραγωγής. Και να πούμε επίσης ότι αυτό που μας κίνησε πολύ το ενδιαφέρον ήταν η ποιότητα της συσκευής, που παρότι είναι φτιαγμένη από πλαστικό και γυαλιστερό στο πίσω μέρος, είναι πάρα πολύ καλά φτιαγμένη, δεν έχει κάποιο θέμα με την ποιότητά της. Επίσης έχει εξαιρετικό ακουστικό και μικρόφωνο που είναι πολύ σημαντικό για κάποιον που θέλει να που βάζει μάλλον σαν πρώτη προτεραιότητά του την επικοινωνία, ενώ πιστεύουμε ότι είναι και ένα επιπλέον προσόν της συσκευής το γεγονός ότι έχει την 24ωρη υποστήριξη από την LG, που σημαίνει ότι αν η συσκευή σας πάθει το οτιδήποτε μπορεί κάποιος να έρθει να την αντικαταστήσει και μέσα σε 4 ημέρες να σας έρθει κάποια είτε refurbished είτε καινούρια. Αυτό το digitallife.gr.